Η 25η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί ως παγκόσμια μέρα κατά της βίας εναντίον των γυναικών. Τελευταία έχουν πυκνώσει δημοσιεύματα στον ελληνικό τύπο ότι έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια δραματικά η βία κατά των γυναικών. Μάλιστα κατά κάποια δημοσιεύματα ακόμα κατά 50% λένε ότι έχει αυξηθεί η βία κατά των γυναικών, αλλά ούτως ή άλλως, σύμφωνα με στοιχεία παγκόσμια, μία στις τρεις γυναίκες έχει υποστεί κάποιο είδους κακοποίηση. Όχι αναγκαστικά ξυλοδαρμό, αλλά κάποιο είδους κακοποίηση. Τα στοιχεία είναι όντως σοκαριστικά. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας για τη βία κατά γυναικών σήμερα στην Ελλάδα, ορίζοντας το τι σημαίνει βία κατά των γυναικών. Δηλαδή, σε τι συνίσταται όταν λέμε βία κατά των γυναικών. Η βία κατά των γυναικών μπορεί να πάρει πολλές μορφές. Ο βιασμός είναι η ύψιστη μορφή βίας κατά των γυναικών. Το τράφικινγκ, η κλιτεριδεκτομή που δεν αφορά τη χώρα μας. Εγώ σήμερα θα ήθελα να εστιάσουμε στη βία μέσα στο ζευγάρι. Ενδοοικογενειακή βία τη λένε, είναι βία μέσα στο ζευγάρι, αφορά και ζευγάρι ανήπαντα. Η βία μέσα στο ζευγάρι μπορεί να πάρει τις εξής μορφές. Μπορεί να είναι η βία η σωματική, που δεν αφορά μόνο το βαρύ ξυλοδαρμό ή το χαστούκι. Η σωματική βία μπορεί να αφορά το τράβηγμα μαλλιών, το τσίμπημα, την πίεση, τις λαβές. Οι γυναίκες έρχονται εδώ με διάφορες μορφές βίας που έχουν υποστεί και δεν τις έχουν καταγράψει ως τέτοιες επειδή δεν υπάρχει βαρύς ξυλοδαρμός. Mm-hmm. Σωματική βία. Ο βιασμός μέσα στο γάμο. Βιασμός είναι οποιαδήποτε πράξη εξαναγκασμού σε σεξουαλική συνέβρεση με τρόπους που η γυναίκα δεν επιθυμεί. Είναι πάρα πολύ σύνηθες μέσα στο γάμο. Οι γυναίκες να υφίστανται τέτοια πίεση και να εξαναγκάζονται να κάνουν πράγματα που δεν θέλουν. Ο νόμος για την ενδοοικογενειακή βία του 2006 τιμωρεί τώρα και αυτή τη μορφή βία στο βιασμό μέσα στο γάμο. Η οικονομική βία είναι πάρα πολύ συνηθισμένη. Σε γυναίκες που έρχονται στο συμβουλευτικό κέντρο, βλέπουμε πολύ συχνά ότι τους απαγορεύεται η πρόσβαση στην εργασία, ότι ο άντρας αποκτά κυριότητα, ο θήτης, ο δράστης αποκτά κυριότητα στα περιουσιακά στοιχεία της γυναίκας, ότι την πιέζει και την εξαναγκάζει να γίνεται εγκύτρια σε δάνεια που η ίδια δεν επιθυμεί. Πολλές γυναίκες δηλαδή που είναι θύματα βίας οδηγούνται σε οικονομική καταστροφή μετά από μακροχρόνιες σχέσεις με τέτοιους ανθρώπους. Η πιο διαδεδομένη, η πιο έντονη, η πιο, πώς να το πούμε, αποσαφρωτική μορφή βίας είναι η ψυχολογική βία. Σε τι συνίσταται? Ψυχολογική βία μπορεί να είναι η διαρκής υποτίμηση της γυναίκας, ο εξευτελισμός, οι προσβολές μπροστά σε τρίτους, μπροστά στα παιδιά, μπροστά σε φίλους. Είσαι ανίκανη, είσαι κακή μητέρα. Μακιγιάρεσαι πολύ, είσαι πουτάνα, δεν μακιγιάρεσαι καθόλου, πώς είσαι έτσι. Ψυχολογική βία μπορεί να είναι ο εκφοβισμός, ο διαρκής έλεγχος. Δηλαδή, πού πας, πού ξοδεύεις τα χρήματά σου, με ποιον μιλάς, ποιον θα δεις, η απομόνωση. Είναι πάρα πολύ σύνηθες στις γυναίκες, από τους συζύγους που είναι πολύ ζηλότυποι, πολύ ελεγκτικοί, που θέλουν να τις κάνουν αντικείμενο στα πλαίσια μιας ασύμμετρης σχέσης και ασύμμετρης δύναμης, η γυναίκα τελικά να μένει χωρίς κοινωνικό δίκτυο. Δηλαδή να απομακρύνεται από φίλες, από συγγενείς κλπ. Γιατί επικρίνονται, δηλαδή ο σύζυγος, ο σύντροφος φροντίζει να λέει τα χειρότερα και η γυναίκα σιγά σιγά εσωτερικεύει το λόγο του, είτε γιατί δημιουργεί σκηνές και τις απομακρύνει. Οι γυναίκες ντρέπονται γι' αυτό. Ο εκφοβισμός που είναι απειλές. Απειλές ότι θα σου πάρω τα παιδιά, ότι θα σε πάω, ότι είσαι τρελή και θα σε πάω στο τρελοκομείο. Απειλές ότι θα σε σκοτώσω, θα σε θάψω, θα. Οι απειλές λειτουργούν, μπορούν να διαλύσουν κάθε έννοια αυτοπεποίθησης, μπορούν να διαλύσουν κάθε έννοια ορίου. Και είναι πάρα πολύ συνηθισμένο και αυτό. Ψυχολογική βία, τι άλλο είναι ψυχολογική βία? Οι καθημερινές εξυβρίσεις, οι ταπεινώσεις. Έρχονται γυναίκες που μας λένε ότι οι σύζυγοι τις φτύνουν, ότι πετάνε τα χρήματά τους κάτω και σκύβουν για να τα πάρουν, το χαρτζιλίκι που παίρνουν. Όλα αυτά είναι μορφές ψυχολογικής βίας. Υπάρχει και μια, διαβάζω σε παγκόσμια, πάλι μια έρευνα που έχει κάνει ο ΟΗΕ, ότι οι μισές γυναίκες από όσες έχουν δολοφονηθεί ή από το σύζυγο, έχουν δολοφονηθεί από το σύζυγο ή από το φίλο τους. Δηλαδή είναι μια περίπτωση, η βία δηλαδή κατά των γυναικών, είναι κάτι που δεν το εντοπίζει ένας άντρας, πιθανότητα να χωρίσει και μετά να σε χτυπήσει. Ναι. Είναι ασαντολο... Αλλά μισές γυναίκες, όπως έχουν δολωθεί παγκόσμια, έχουν δολωθεί από το σύζυγο ή από το φίλο. Να πούμε εδώ ότι οι έρευνες δείχνουν και η εμπειρία μας το λέει, ότι οι γυναίκες κινδυνεύουν ιδιαιτέρως τον καιρό που αποφασίζουν να χωρίσουν.
Αυτό βέβαια δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελέσει λόγο, αιτία, να μην προχωρήσουν σε αυτό το βήμα. Αλλά το stalking, είναι, το stalking που είναι η παρακολούθηση της γυναίκας κατά την περίοδο του χωρισμού και μετά, είναι αυτό το ότι σε παρακολουθώ, σου στέλνω διαρκώς απειλητικά μηνύματα, αφήνω σημειώματα στο αυτοκίνητό σου, βλέπω με ποιον είσαι, που κυκλοφορείς, σε παίρνω τηλέφωνο. Δηλαδή είναι αυτή η αιμονή με τη γυναίκα, που όταν ο σύζυγος, ο σύντροφος, ο κακοποιητής νιώθει ότι τη χάνει, χάνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, δεν έχει άλλο τρόπο να το αντιμετωπίσει και καταφεύγει σε αυτή τη βία. Είναι ψυχολογική βία και μπορεί πραγματικά να κάνει ράκος. Δηλαδή αντιμετωπίζει γυναίκα του ή τη σύντροφό του σαν ιδιοκτησία του. Σαν ιδιοκτησία του. Την οποία τη χάνει κάποια στιγμή και άρα. Και πρέπει να ξέρει ότι πολλές δολοφονίες γυναικών συμβαίνουν την περίοδο αυτή. Γι' αυτό και πάντα παρατρύνουμε τις γυναίκες να μιλάνε. Να μιλάνε στο γείτονα, να μιλάνε στο φίλο, να μιλάνε στην οικογένειά τους, να μιλάνε στο χώρο εργασίας τους. Είναι πάρα πολύ σύνηθες οι σύντροφοι που τους αφήνουν να πηγαίνουν στο χώρο εργασίας να δημιουργούν φασαρία. Εμείς λοιπόν πάντα λέμε στις γυναίκες να δημιουργούν δίκτυα. Είναι πολύ μεγάλη ντροπή, θα το πούμε και αργότερα, που δεν αφήνει πολλές φορές περιθώρια για να μιλήσεις. Αλλά πάντα όσο πιο διευρυμένο είναι το κοινωνικό δίκτυο, όσο πιο πολύ ο κόσμος γνωρίζει, τόσο πιο ασφαλής είναι μια γυναίκα. Εσύ από την εμπειρία σου σαν δικηγόρος, οι μορφές βίας δηλαδή αυτές, ποιες είναι οι πιο σύνδεσμες που φτάνουν τουλάχιστον στην ακροματική διαδικασία? Η πιο διαδεδομένη είναι η σωματική βία. Αυτό όμως συνήθως πάει πακέτο, να το πω έτσι, με την ψυχολογική βία ή μπορεί να ξεκινήσει στα πρώτα χρόνια, ας πούμε, του δεσμού ή του γάμου ή μπορεί να είναι απλή σύντροφη, με λεκτική βία, ψυχολογική, ταπείνωση και όλα αυτά που αναφέρθηκαν και μετά να κλιμακώνεται σταδιακά στη σωματική βία μέχρι και την απόλυτη, ας πούμε, σωματική βία που είναι ο βιασμός. Μέχρι και μέσα σε σχέσεις και μέσα σε γάμο υπάρχει βιασμός. Και πλέον, ναι, από το 2006 και μετά, με τη θέσπιση του νόμου για την ενδοοικογενειακή βία, τιμωρείται και ο βιασμός μέσα στο γάμο, γιατί μέχρι τότε θεωρούνταν, ας πούμε, ότι ήταν συζυγικό καθήκον. Επομένως, δεν μπορούσε μια γυναίκα να το καταγγείλει. Να πούμε και εδώ για την έντονη ζηλοτυπία που μπορεί να καταλήξει σε μορφή βίας. Δηλαδή, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις γυναικών που έχουν διαπαιδαγωγηθεί έτσι, γιατί είμαστε μια πατριαρχική κοινωνία. Έχουν διαπαιδαγωγηθεί να νομίζουν ότι και λίγη ζήλια είναι σημάδι του έρωτα. Οπότε σε ζηλεύει ο άλλος, σε ελέγχει, στην αρχή κολακεύεσαι. Μετά αρχίζεις και ζορίζεσαι. Διότι η ζήλια μπορεί να καταλήξει σε παραλήρημα, δεν ξέρεις που μπορεί να σε πάει. Δηλαδή υπάρχουν γυναίκες που περνάνε ατελείωτες νύχτες στην προσπάθεια να αποσπάσει ο σύντροφος μια ομολογία. Και μπορεί να ομολογήσουν τα πάντα. Δηλαδή μπορεί να κατηγορηθούν για οτιδήποτε και τελικά να το ομολογήσουν για να κατευναστεί λίγο ο θυμός, που δεν κατευνάζει. Είναι δε εντυπωσιακό ότι ακόμα, ας πούμε, και αν όταν μια γυναίκα το πάρει τελικά απόφαση και προχωρήσει και στο δικαστήριο, μπορεί να ασκείται βία ακόμα και μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Ενώπιον δικηγόρων, ενώπιον προεδρίου, να ασκείται ψυχολογική βία στη γυναίκα και με αποτέλεσμα πολλές φορές να κάνει πίσω, ακόμα και εκεί δηλαδή. Να πάρει πίσω, ναι, γιατί... Να κάνει πίσω, ναι. Έχει τύχει αυτό, μου έχει τύχει δηλαδή, να επαναχωρήσει τελικά σε αυτή την απόφαση. Να τον πάει στα δικαστήρια εμείς. Μπροστά, στην πρόεδρο, στο δικαστήριο, στην αίθουσα, στην ακροαματική διαδικασία, να τελικά να επαναχωρήσει, να ζητήσει αναβολή, προκειμένου, ας πούμε, να υποκύψει στους εκβιασμούς του άντρα, του συζύγου. Και στις υποσχέσεις, βέβαια, ότι ποτέ δεν θα ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, οι οποίες είναι αιώνιες και δεν σταματούν ποτέ. Αυτό με φέρνει και σε μια άλλη ερώτηση φυσιολογική, πάντα στη βία απέναντι στις γυναίκες, που είναι το κοινωνικό προφίλ τόσο των γυναικών που δέχονται βία, όσο και των ανδρών που εξασκούν βία. Δηλαδή, να το πω λίγο περιγραφικά, θα ήθελα να μάθω ποιο είναι το μορφωτικό επίπεδο ενός άνδρα που δέρνει τη γυναίκα του ή τη φίλη του, το ίδιο και για τη γυναίκα που υπόκειται, δέχεται τη βία, εν πάση περιπτώσει, την οικογενειακή του κατάσταση, το μορφωτικό, το οικονομικό του επίπεδο, όλα αυτά. Υπάρχουν κάποια στερεότυπα που θέλουν τον κακοποιητή σύντροφο να είναι μέθυσος, βάναυσος, άτερος. Γι' αυτό ακριβώς ρώτησα. Είναι στερεότυπα, δεν ισχύουν.
Οι γυναίκες που έρχονται εδώ και είναι θύματα βίας δεν έχουν συγκεκριμένα κοινωνικά, οικονομικά, ταξικά, μορφωτικά χαρακτηριστικά. Έρχονται οι γυναίκες από όλα τα κοινωνικά και μορφωτικά επίπεδα. Έρχονται οι γυναίκες που δεν είναι καθόλου αμόρφωτες, που δεν είναι καθόλου κακομοίρες, όπως έχουμε πολλές φορές την αντίληψη για τα θύματα. Είναι δυναμικές. Έχουν ερωτευτεί, υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι πώς και γιατί ερωτευόμαστε έναν άνθρωπο που τελικά μας πληγώνει και μας κακοποιεί. Και κοινωνικά πρότυπα. Ναι, κοινωνικά πρότυπα, τις αρανοπότητες και όλα αυτά μπορούμε να τα πούμε παρακάτω. Αυτό που βλέπουμε είναι γυναίκες από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Αυτό που διαφοροποιείται ίσως είναι οι μορφές της βίας. Δηλαδή, κάποιος που είναι πάρα πολλά χρόνια στην ανεργία, που είναι σε πολύ χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, ίσως να ασκήσει πιο μπρουτάλ μορφές βίας. Ή να είναι ο τύπος ας πούμε, του τραμπούκου, του τσαμπουκά, που θα κάνει και στο δρόμο φασαρία, που θα κάνει φασαρία και μέσα στο σπίτι, αλλά και έξω. Δηλαδή και δημόσια η εικόνα του είναι πιο βίαιη. Ενώ η εικόνα ενός, ας πούμε, μεσαίου ή υψηλόβαθμου στελέχους και επαγγελματικής, τέλος πάντων, τάξης, θα ασκήσει μια βία που είναι πιο υπόγεια, πιο ύπουλη, που είναι κυρίως μέσα στο σπίτι. Δηλαδή μπορεί να έχει ένα προφίλ κατά τα άλλα πολύ κοινωνικό και πολύ εντάξει έξω και μέσα στο σπίτι του να ασκήσει σοβαρότερη ψυχολογική βία στη γυναίκα. Όχι, δεν έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Βλέπουμε ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Να πούμε εδώ ότι όσο πιο πολλές διακρίσεις υφίσταται μια γυναίκα, όσο μεγαλύτερη απομόνωση υφίσταται, τόσο μεγαλύτερος είναι και ο κίνδυνος να υπάρξει θύμα βίας. Για παράδειγμα, μια μετανάστρια που δεν υπάρχει κοινωνικό δίκτυο, που δεν υπάρχουν θεσμοί, που ζούμε σε μια χώρα που είναι όλο και πιο ρατσιστική, είναι πιο ευάλωτη στο να θυματοποιηθεί από το σύντροφό της και να μην έχει που να απευθυνθεί ως θύμα βίας. Μια γυναίκα που είναι άνεργη, μια γυναίκα που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες, όσο δηλαδή πιο ευάλωτη κοινωνικά είναι, τόσο μεγαλύτερος είναι και ο κίνδυνος να θυματοποιηθεί. Γνώμη σου. Είναι νομίζω η ίδια, συμφωνώ με την άποψη της Έλληνας απολύτως, νομίζω ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο προφίλ ούτε δράστη ούτε θύματος και ταυτίζεται με το μύθο που έχει ας πούμε αναπαραχθεί και πλαστεί γύρω από την εικόνα του βιαστή. Είναι ένα παρόμοιο σχετικός μύθος ο οποίος θέλει το βιαστή να είναι ο ψυχωτικός άνθρωπος ο οποίος χρήζει ψυχιατρικής παρακολούθησης. Ότι το δεύτερο σίγουρα είναι αληθές ότι χρήζει ψυχιατρικής παρακολούθησης, αλλά όμως δεν είναι ο άνθρωπος ο ψυχωτικός. Είναι ο καθημερινός άνθρωπος, ο οικογενειάρχης που σηκώνεται το πρωί, πηγαίνει στη δουλειά του και γυρνάει στο σπίτι και προσέχει τα παιδιά του. Αυτός ο άντρας είναι ο βιαστής. Δηλαδή όλες οι περισσότερες περιπτώσεις βιαστών είναι καθημερινοί άνθρωποι που δεν θα διαλανθάνουν της προσοχής μας. Οπομένως είναι ο ίδιος μύθος που αναπαράγεται προκειμένου μάλλον να γίνεται όλο και περισσότερο πιο κοινό ότι ο βιασμός είναι κάτι το φυσιολογικό. Να πούμε ότι πολλές φορές φύτες, δράστες αυτών των αδικημάτων είναι άνθρωποι με πολύ μεγάλη κοινωνική αναγνώριση, είναι καθηγητές, είναι δικηγόροι, είναι γιατροί, είναι αστυνομικοί. Θέλω να πω ότι είναι άνθρωποι που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι κάνουν και φροντίζουν να το καλύπτουν με διάφορους τρόπους. Να ασκούν δηλαδή βία που είναι υπόγεια και αποσαφρωτική βέβαια. Άλλωστε το στερεότυπο ότι οι φτωχοί είναι αυτοί που είναι πιο βίαιοι, η ιστορία το διαψεύδει. Τα μεγαλύτερα εγκλήματα έχουν κάνει τύποι οι οποίοι είναι μορφωμένοι. Πολλά υπάρχουν πολλά. Πώς επηρεάζει η οικονομική κρίση και τα μνημόνια την βία, την ενδοοικογενειακή βία και φυσικά τη βία απέναντι στις γυναίκες. Δηλαδή, αν τα μνημόνια και η οικονομική κρίση τα τελευταία 5 χρόνια έχουν συμβάλει στο να φουσκωθεί λίγο αυτό το φαινόμενο. Έχει συμβάλει, κατά τη γνώμη μου, η οικονομική βία, η ανεργία που ασκείται γεννούν όλο και μεγαλύτερες αντιθέσεις ανάμεσα στα φύλλα και δεν προωθούν την ισότητα. Κατά τη γνώμη μου βέβαια, έχει να κάνει και με το μύθο του ανδρισμού.
όπου θέλει απαραίτητο τον άνδρα να είναι αποτελεσματικός. Ο άνδρας δηλαδή υφίσταται σαν ύπαρξη εφόσον κάνει πράγματα, εφόσον έχει αναγνώριση, εφόσον είναι επιτυχημένος, έχει ισχύ, εφόσον προκαλεί το θαυμασμό. Η γυναίκα από την άλλη, η οντότητά της περισσότερο υφίσταται στο να είναι, να υπάρχει, όχι να κάνει όπως ο άνδρας. Επομένως, επειδή περισσότεροι άντρες στην αρχή μάλιστα των πολιτικών, των μνημονίων μείναν αρκετά περισσότεροι άνεργοι, αυτομάτως όλη αυτή η εικόνα της αποτελεσματικότητας, της ισχύος, του θαυμασμού που έπρεπε να προκαλεί, καταρρίφθηκε. Αυτό δημιούργησε, πιστεύω, ακόμα μεγαλύτερες αντιθέσεις ανάμεσα στα φύλλα. Σε σχέση με την οικονομική κρίση στην Ελλάδα και τις συνέπειες, ας πούμε, στη βία, από την εμπειρία μου έχω να πω τα εξής δύο πράγματα. Ως προς τους ψυχολογικούς λόγους, τι είναι αυτό που συμβαίνει? Επιδεινώνονται οι παράγοντες της επικινδυνότητας. Δηλαδή, δεν είναι ότι ξαφνικά πολύ περισσότεροι άνθρωποι άρχισαν να χτυπούν τις γυναίκες τους, τις συντρόφους τους. Αυτό που συμβαίνει είναι το εξής, ότι οι παράγοντες της επικινδυνότητας αυξάνουν, δηλαδή κάποιος που ήταν ήδη δράστης τέτοιων αδικημάτων, ασκεί πιο συχνά την κακοποίηση, είναι πιο άσχημα. Ενδεχομένως έχει ξεκινήσει την κατάχρηση του αλκοόλ και αυτό επηρεάζει. Δεν λέμε ότι κάποιος που είναι αλκοολικός θα χτυπήσει ενώ πιο πριν τα χτύπαγε. Όχι. Κάποιος που χτυπάει ήδη μπορεί να χάσει την μπάλα με την κατάχρηση του αλκοόλ. Η ανεργία, το κλείσιμο στο σπίτι, όλα αυτά που είπε Δήμητρα για την αυτοεικόνα του άντρα και τους εγκλωβισμούς που ζουν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Επιτείνονται λοιπόν οι παράγοντες επικινδυνότητας, το κλείσιμο στο σπίτι. Όλα αυτά κάνουν την κατάσταση πιο επικίνδυνη. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε στις γυναίκες είναι ότι αυξάνει συχνότητα της βίας, αυξάνουν τα κρούσματα και επίσης κλιμακώνεται η βία. Όσο πιο άσχημα ψυχολογικά είναι ο καθένας, τόσο πιο πολύ κλιμακώνει. Δηλαδή τα επίπεδα της βίας έχουν ανέβει και έχουν ανέβει γενικότερα στην κοινωνία, πόσο μάλλον μέσα στην οικογένεια, μέσα στο ζευγάρι. Ο δεύτερος λόγος, είπαμε για τον ψυχολογικό λόγο που είναι αυτός, ο δεύτερος είναι ο κοινωνικός λόγος. Ότι όταν υπάρχουν λιγότεροι θεσμοί για να υποστηρίξουν τις γυναίκες, όταν οι γυναίκες είναι άνεργες, όταν υπάρχει μια έλλειψη σε βρεφονιπιακούς σταθμούς, σε στηρίγματα, σε κοινωνικά στηρίγματα, γιατί είναι δικαίωμά τους. Όχι γιατί είναι οι καημένες που χρειάζεται να τις στηρίξουμε, γιατί είναι πολίτες και βρίσκονται και σε ευάλωτη κατάσταση και είναι δικαίωμά τους να υποστηριχθούν από την πολιτεία. Όλα αυτά έχουν δυσκολευτεί στον καιρό της κρίσης, έτσι απογειωμένονται πιο πολύ. Και αυτή είναι πάλι παράγοντες που αυξάνουν την επικινδυνότητα. Δηλαδή το κλείσιμο, η μυστικότητα, η αποσιώπηση αυξάνει την επικινδυνότητα. Ωστόσο, αυτό δηλαδή ισχύει και για τη γυναίκα, ότι όσο η ανεργία αυξάνεται και στις γυναίκες, τις κάνει οικονομικά εξαρτημένες από τον άντρα. Επομένως, πολύ δύσκολα θα πάρουν την απόφαση να φύγουν από μια βία σχέση, εφόσον δεν έχουν εναλλακτική. Αν και ακροθυγώς έχει τυχθεί αυτό το ζήτημα που θα ρωτήσω τώρα, στην πρώτη ερώτηση, αλλά την κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένη. Διάβασα σε μια μελέτη που μάλιστα αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι το 55-95% των γυναικών που είναι θύματα, που υπήρξαν θύματα ενδοοικογενειακής βίας, δεν καταγγέλνουν το πρόβλημα. Επομένως το ερώτημα είναι ποιοι είναι οι παράγοντες που εμποδίζουν ή που κάνουν μια γυναίκα, πέρα από αυτά που ήδη αναφέρθηκαν, το πρότυπο άντρας κλπ, να αναφέρουν την κακοποίησή τους στις αρχές. Πραγματικά είναι ένα έγκλημα με μεγάλο σκοτεινό αριθμό, πολύ μεγάλο σκοτεινό αριθμό. Είναι αληθινά αυτά τα ποσοστά που διακυμαίνονται βέβαια στις διάφορες χώρες. Οι παράγοντες που θα εστίαζα εγώ είναι ότι οι γυναίκες πολλές φορές δεν εμπιστεύονται τους θεσμούς, δεν εμπιστεύονται το αστυνομικό, το δικαστικό σύστημα, φοβούνται, έχουν μια καχυποψία και πολλές φορές έχουν πολύ πραγματικούς λόγους για να φοβούνται. Και βέβαια υπάρχουν και ψυχολογικοί λόγοι, δηλαδή είναι φοβούνται και έχουν πάρα πολλούς λόγους για να φοβούνται να καταγγείλουν το έγκλημα. Δέχονται απειλές από το σύζυγο, ζουν σε μια κατάσταση που υπάρχει ένας διαρκής φόβος, ένας εκφοβισμός, το οποίο τις κάνει να φοβούνται να πάνε να το καταγγείλουν. Έχουν ενοχές. Είναι πολύ συστηματική διαδικασία με την οποία οι σύζυγοι, οι σύντροφοι κακοποιητές τους εμφυσούν τις ενοχές, ότι είναι και αυτές λίγο υπεύθυνες για τη βία. Οπότε παίζει και αυτό το ρόλο του. Έχουν ίκτο. Τον λυπούνται. Λυπούνται τον σύντροφό τους. Είναι ο άνθρωπος που αγάπησαν, είναι ο άνθρωπος που επέλεξαν να είναι μαζί τους.
Βγήκε κάτι άλλο στην πορεία, αλλά νιώθουν ίκτο. Και είναι και αυτός ένας σοβαρός λόγος να μην καταγγείλει το έγκλημα. Και τέλος, πολύ σημαντικό, ένας λόγος να το αποσιωπούν είναι γιατί οι γυναίκες εκλογικεύουν πολλές φορές αυτό που τους συμβαίνει. Δηλαδή, έχουν μεγαλώσει ενδεχομένως σε περιβάλλοντα που υπήρχε βία και έτσι τους είναι οικεία, τους είναι γνώριμη, γίνεται και ανεκτή με κάποιο τρόπο. Και ζουν μέσα σε αυτή. Είναι πολύ δύσκολο δηλαδή να βγουν από αυτή την κατάσταση και να πάνε να το καταγγείλουν. Εσύ από την εμπειρία σου την δικηγορική. Μπορεί να είναι αντικειμενικοί λόγοι, για παράδειγμα και πιο πολύ παλαιότερα έλλειψη υποστηρικτικών δομών. Φεύγω από μία βία σχέση, που πάω, τι κάνω. Μπορεί να είναι κοινωνική φραγμή, τυχαίνει δηλαδή πολλές φορές το οικογενειακό περιβάλλον να αποτρέπει μία απόφαση απομάκρυνσης και έχει τύχει πάρα πολλές φορές ακόμα και οι γονείς να αποτρέπουν την κόρη από το να φύγει από μία βία σχέση. Μην πάρεις διαζύγιο, είναι κακό πράγμα, ο άντρας σου, τα παιδιά σου, μην είναι εκεί που είσαι, αυτά συμβαίνουν συχνά. Αυτές είναι οι συμβουλές. Και είναι μία επαναθυματοποίηση αυτό, πρέπει να το πούμε έτσι. Η γυναίκα θυματοποιείται διπλά. Όταν οι συγγενείς της, οι δικής της, άνθρωποι, φίλοι της λένε να μην είναι εκεί. Είναι επαναθυματοποίηση. Είναι, ναι. είναι κοινωνική φραγμή είναι πολύ αποτρεπτικό, δηλαδή αποτρεπτικός παράγοντας. Και επίσης μπορεί να είναι και ψυχολογικοί λόγοι, που η Έλενα τα ξέρει καλύτερα, αλλά παίζει ρόλο και ο τομέας έρωτας, αγάπη που υπάρχει μεταξύ των συντρόφων. Όπως την έχουν στο μυαλό τους την αγάπη και τον έρωτα. Ναι, μπορεί να σε δέρνει ο άντρας σου, μια γυναίκα εννοώ, και εσύ παρόλα αυτά να αισθάνεσαι ακόμα ερωτευμένη μαζί του. Είναι αυτό που είπε η Έλενα, όταν μια γυναίκα έχει μεγαλώσει με πρότυπα τέτοια του άνδρα, με το μύθο του ανδρισμού που θέλει τον άντρα επιθετικό και βίαιο, αυτομάτως αυτή μεγαλώνει με το μύθο της θηλυκότητας που σε θέλει παθητική και θύμα. Θυματοποιείσαι με αυτόν τον τρόπο, το θεωρείς φυσιολογικό, ότι ο άντρας έτσι πρέπει να είναι, πρέπει να είναι βίαιος. Και μην ξεχνάμε ότι οι γυναίκες διαπαιδαγωγούνται για να αντέχουν. Mm-hmm. Είναι αυτές που είναι υπεύθυνες για να κρατάνε τις σχέσεις. Είναι αυτές που πρέπει να αντέξουν. Έτσι διαπαιδαγωγούνται οι γυναίκες. Είναι φοβερό. Βέβαια, αυτό που είπαμε, το τι καθιστά τη βία γνώριμη, είναι πολύ καταλυτικός παράγοντας. Δηλαδή, αν έχει ζήσει σε τέτοια οικογένεια, μετά είναι πάρα πολύ, οικείο να ερωτευτείς κάποιον και να το θεωρήσεις και λίγο φυσιολογικό. Γι' αυτό και είναι τραγικό και έγκλημα να μένουν γυναίκες με παιδιά, με ένα βίαιο σύζυγο, προκειμένου να μην χάσουν τα παιδιά τον πατέρα. Γιατί αυτά τα παιδιά θα μεγαλώσουν και θα αναπαρέχουν αυτές τις συμπεριφορές. Είτε ως γυναίκες που θα υποστούν τη βία, είτε ως άντρες που θα την ασκήσουν. Με την ευκαιρία θεωρώ μύθο το γεγονός ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν σε χωρισμένους γονείς είναι δυστυχισμένα. Ξέρω πολλούς φίλους μου που είναι παιδιά χωρισμένων γονέων και μάλλον ευτυχισμένα είναι. Δεν ξέρω αν ευτυχισμένα είναι. Ξέρω ότι τα παιδιά έχουν ανάγκη από ασφάλεια. Ναι. Από ασφαλές περιβάλλον. Ναι. Αν το ασφαλές περιβάλλον σημαίνει ότι οι γονείς πρέπει να είναι χώρια. Καλύτερα να είναι έτσι. Δηλαδή είναι πολύ τραυματικό για τα παιδιά και το βλέπουμε. Υπάρχουν άπειρα συμπτώματα και ψυχοπαθολογία σε παιδάκια που οι γονείς τους υφίστανται βία. Εκτός ότι πολλές φορές υπάρχουν και άμεσοι τραυματισμοί, είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Δηλαδή προσκόλληση στους γονείς, δειλίας, απόσυρσης. Όλα αυτά μας φέρνουν στην φυσιολογική ερώτηση. Πώς μπορεί κάποιος να βοηθήσει μια κακοποιημένη γυναίκα, δηλαδή είτε ως γείτονας που ακούει φωνές, είτε ως γονέας, είτε ως απλός φίλος, που ξέρει ότι μια γυναίκα κακοποιείται. Με δεδομένα αυτά που είπαμε, ότι δηλαδή ο περισσότερος κόσμος το θεωρεί φυσιολογικό, η ένδειξη αγάπης, η μάτσο άντρα κλπ. Τι θα έπρεπε κανονικά όμως να κάνει, όταν γνωρίζει και πάρα πολύ κόσμος γνωρίζει ότι κάποια γυναίκα κακοποιείται, τι θα έπρεπε να κάνει? Εγώ θα σου πω, θα αρχίσω από το τι δεν θα έπρεπε να κάνει. Mm. Δεν θα έπρεπε να την κρίνει, δεν θα έπρεπε να της λέει τι να κάνει, δεν θα έπρεπε να την κάνει να αισθάνεται περαιτέρω ενοχές και ντροπή από αυτές που ήδη αισθάνεται. Η γυναίκα γνωρίζει πολύ καλά την κατάσταση της. Ξέρει πολύ καλά τι είναι αυτό που της συμβαίνει. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, σαν φίλοι, σαν συγγενείς, σαν γείτονες, είναι να της αφήσουμε χώρο και περιθώριο να μας μιλήσει εκείνη. Να της κάνουμε ερωτήσεις που δεν απαντώνται με ένα ναι ή με ένα όχι, να την κάνουμε να αισθανθεί ασφάλεια. Είμαι εδώ για να σε ακούσω. Θέλω να μου πεις τι είναι αυτό που συμβαίνει. Να μην κατακρίνουμε τη σχέση της συνολικά, αλλά να λέμε τι συγκεκριμένα μας έχει βάλει σε υποψία. Δηλαδή, είδα ότι προχθές σου μίλησε στο τραπέζι έτσι. Είδα σημάδια πάνω σου.
Λοιπόν, κάποιοι ψυχολογικοί τρόποι να τη βοηθήσουμε είναι να τη δείξουμε ότι αντέχουμε να ακούσουμε αυτό που περνάει. Γιατί πολλές φορές εμείς οι ίδιοι δεν αντέχουμε και βιαζόμαστε να της δώσουμε λύση. Ξέρει πολύ καλά η γυναίκα τι σημαίνει. Πρέπει λοιπόν να της αφήσουμε το περιθώριο να μιλήσει. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, στο πρακτικό. Μπορούμε αν έχει μόλοπες ή εκδορές να τις φωτογραφίσουμε, να κρατήσουμε στο σπίτι μας φυσικά τις φωτογραφίες για να είναι ασφαλής. Να την παροτρύνουμε να πάει σε ένα νοσοκομείο να καταγραφούν τα τραύματά της που μπορεί μετά να είναι σοβαρό αποδεικτικό στοιχείο. Μπορούμε να της πούμε ότι μπορεί να κρατήσει λίγα χρήματα ή κάποια έγγραφα στο σπίτι της. Πολύ συχνά συμβαίνει μετανάστριες να είναι με κάποιον σύζυγο κακοποιητή, ο οποίος τους έχει πάρει τα χαρτιά, τους έχει πάρει τα βιβλιάρια των παιδιών και δεν μπορούν να κάνουν βήμα. Να έχουμε λοιπόν στο σπίτι μας τις γυναίκες τα πράγματα. Λίγα λεφτά, τα χαρτιά της κλπ. Αυτές είναι κάποιες πρακτικές συμβουλές. Νοσοκομείο, φωτογράφηση, στο σπίτι μας μερικά αντικείμενα, παρότρινση να μιλήσει. Και σιγά σιγά να τις αφήσουμε το περιθώριο, να μην την ξανατροπιάσουμε από την αρχή. Αυτό είναι ο τρόπος. Ένα άλλο πράγμα που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι η ενδοοικογενειακή βία είναι αυτεπάγγελτα διοκόμενο έγκλημα. Δηλαδή, νομικά, ναι. Δηλαδή, αν ένας γείτονας αντιληφθεί ότι στο διπλανό διαμέρισμα υπάρχει κακοποιητής άντρας, ο οποίος κακοποιεί τη γυναίκα του ή τα παιδιά του, μπορεί να το καταγγείλει στην αστυνομία και η αστυνομία οφείλει να παρέμβει. Ακόμα και οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία οφείλουν να έχουν αυτό το ρόλο. Εάν, για παράδειγμα, ένας εκπαιδευτικός παρατηρήσει ότι ένα παιδί έχει μόλοπες και υφίσταται κάποια μορφή κακοποίησης, οφείλει να παρέμβει, να μιλήσει με το διευθυντή του σχολείου και να πάρουν μέτρα γι' αυτό, να μιλήσουν στην αστυνομία. Αλλά σίγουρα, όπως είπε και η Έλληνα, σε προσωπικό επίπεδο δεν μπορείς να γίνεις το δεκανίκι μιας γυναίκας που κακοποιείται. Καλό είναι δηλαδή να της δείξεις ότι υπάρχουν εναλλακτικές μέχρι να το πάρει απόφαση από μόνη της και να σταθεί στα πόδια της. Ναι, μπορείς να γίνεις σύμμαχός της, αλλά να μην της πεις τι θα κάνει. Ξέρει πολύ καλά τι θα κάνει. Αυτό με φέρνει σε μια άλλη ερώτηση που αφορά κατεξοχήν εσένα. Όχι ότι δεν αφορά την Έλενα, αλλά λόγω επαγγέλματος εννοώ. Μια ερώτηση που αρχικά μπορεί να ακουστεί λίγο νομικήστικη, αλλά ενώ δεν είναι. Θα ήθελα να ρωτήσω πώς αντιμετωπίζονται τα θύματα, οι γυναίκες κακοποίησης, από το επίσημο κράτος. Mm-hmm. Από τα δικαστήρια, από τις αστυνομικές αρχές, πώς αντιμετωπίζονται. Ναι, μεγάλο ζήτημα. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει επαρκής εκπαίδευση πάνω σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας ή βιασμού. Η αστυνομία, για παράδειγμα, προσπαθεί πολλές φορές. Υπάρχουν όμως και κακά παραδείγματα και είναι αρκετά συχνά. Τα λες κακά. Για παράδειγμα, μια γυναίκα μπορεί να πάει να το καταγγείλει στην αστυνομία και η αστυνομία να την παροτρύνει να γυρίσει σπίτι της. Δεν συζητάμε για περιπτώσεις που μπορεί μια γυναίκα να θέλει να καταγγείλει απλούς εκβιασμούς από το σύζυγο ή ψυχολογική βία. Εκεί υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί να γελάσει κάποιος αστυνομικός για ένα απλό χαστούκι. Επίσης, δεν το παίρνουν στα σοβαρά. Θα πρέπει δηλαδή να έχει εμφανίσει σημάδια κακοποίησης για να λάβουν σοβαρά την καταγγελία. Παρ' όλα αυτά, είναι υποχρεωμένοι να παρέμουν ακόμα και για ψυχολογική βία που μπορεί να ασκείται στη γυναίκα. Νομίζω ότι αυτό είναι λόγω ανεπαρκούς ενημέρωσης. Ίσως και προτύπων που έχουν οι ίδιες. Και προτύπων, δύο συνήθως προτύπων. Τώρα στο δικά... Να συμπληρώσω, ναι. Είναι και μια γενικότερη νοοτροπία που πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή είναι αυτό που είπα πριν. Δεν είναι η καημένη γυναίκα που κακοποιείται, ας τη βοηθήσουμε. Είναι δικαίωμά της και είναι υποχρέωση των φορέων, είναι υποχρέωση του κράτους να τη στηρίξει. Είναι νόμιμο δικαίωμά της να υποστηριχτεί. Αυτή η νοοτροπία πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή είμαστε υπεύθυνοι εμείς. Είμαστε υπεύθυνοι για την επικινδυνότητα που υφίσταται. Και πρέπει να γίνει αντιληπτό από τους φορείς ότι η ενδοοικογενειακή βία δεν αφορά την ιδιωτική σφαίρα. Την οικογενειακή σφαίρα. Δεν είναι πίσω από τις κλειστές πόρτες. Είναι ανθρώπινο δικαίωμα που θίγεται αυτό όταν η γυναίκα κακοποιείται και το έχουν αναγνωρίσει διεθνείς οργανισμοί.
Από τα δικαστήρια τώρα, στο θέμα της ενδοοικογενειακής βίας μπορώ να πω ότι είναι αρκετά αυστηρά τα δικαστήρια, δηλαδή ότι αμέσως θα δώσουν στη γυναίκα την επιμέλεια των παιδιών και θα απομακρύνουν τον άντρα από τη συζυγική εστία, από τη συζυγική στέγη. Σε αυτό το θέμα βλέπω ότι είναι απόλυτη, αλλά διαφέρει πάλι από το θέμα του βιασμού. Ο βιασμός αντιμετωπίζεται πολύ διαφορετικά από την πολιτεία, με πολύ μεγάλη καχυποψία, λόγω αυτής της κουλτούρας του βιασμού που έχει υπερισχύσει και στον πολιτισμό μας, ότι δηλαδή κατά βάθος η γυναίκα το θέλει. Επομένως, είναι πολύ πιο δύσκολη η θέση μιας γυναίκας που έχει πέσει θύμα βιασμού από τη στιγμή που θα πάει να το καταγγείλει στην αστυνομία, θα περάσει από τον ιατροδικαστή και από τα ανακριτικά όργανα μέχρι τη στιγμή που θα δικαστεί η υπόθεσή της, υφίσταται συνεχής μικρούς βιασμούς, γιατί προσπαθεί συνεχώς να αποδείξει ότι δεν έφταιγε γι' αυτό, ότι δεν το προκάλεσε. Εκεί πέρα και πάλι υπάρχει έλλειψη διαπαιδαγώγησης και εκπαίδευσης και από τους δικαστικούς, λειτουργούς και από τα ανακριτικά όργανα και από την αστυνομία. Και είναι όντως πολύ επίπονη διαδικασία, γιατί μπορεί να κρατήσει και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή μια υπόθεση βιασμού μπορεί να κρατήσει και 5 και 7 χρόνια μέχρι να υπάρξει δικαστική απόφαση, καταδικαστική. Δεν συζητάμε για τελεσίδη και μπορεί να κρατήσει όντως και 8 και 9 χρόνια. Εδώ να συμπληρώσω στη Δήμητρα ότι η εμπειρία μας είναι ότι οι γυναίκες που υποβάλλουν μήνυση τελικά με τα χίλια ζόρια για κάποιο τέτοιο αδίκημα, οι μήνυση μπορεί να περάσουν πάρα πολλά χρόνια να εκδικαστεί. Και αυτός ο άνθρωπος να γνωρίσει άλλες συντρόφους, να μην έχει μπει κανένα όριο για να αλλάξει ενδεχομένως τη συμπεριφορά του, να αναγκαστεί και να το έχει ασκήσει αυτό το αδίκημα και σε άλλες γυναίκες. Ή να το ασκεί κατ' επανάληψη. Δηλαδή αυτές οι μηνύσεις δεν θα έπρεπε να τραβάνε τόσο πολύ για να εκδικαστούν. Ένα αυτό, και το άλλο που ήθελα να συμπληρώσω σε σχέση με το προηγούμενο είναι ότι η πατριαρχία καλά κρατεί και θεωρείται ακόμα από πολλούς η οικογένεια άσυλο. Ότι είναι ένα άσυλο στο οποίο δεν έχουμε δικαίωμα να παρέμβουμε. Μα είναι υποχρέωσή μας να παρέμβουμε. Και είναι κοινωνικό το ζήτημα της κακοποίησης. Δεν είναι οικογενειακό. Δεν είναι ότι συμβαίνει κάτι γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Είναι κοινωνικό ζήτημα και μας αφορά όλους. Θέλω να πω ότι είναι ένα επίτευγμα, θεωρώ, του γυναικείου κινήματος και του φεμινιστικού το γεγονός ότι σε μεγάλο βαθμό έχει η ενδοοικογενειακή βία βγει πλέον από τη σφαίρα του ιδιωτικού και έχει μπει περισσότερο στη σφαίρα του δημόσιου. Δηλαδή ότι δεν αφορά μόνο σχέσεις μεταξύ συζύγων, δεν θα έπρεπε να είναι κάτι κρυφό, αλλά θα έπρεπε να βγαίνει προς τα έξω και η γυναίκα να μιλάει γι' αυτό. Και επίσης ένα άλλο αίτημα του γυναικείου κινήματος, για να αναφέρομαι πάλι στις δίκες που αφορούν βιασμούς, είναι να συζητούνται και να εκδικάζονται πολύ πιο γρήγορα και τέτοιου είδους περιπτώσεις και να βγαίνουν άμεσα αποφάσεις. Τα θύματα βιασμού πολλές φορές, πάντα μάλλον, στην αίθουσα του δικαστηρίου υπόκειται σε μια κακοποίηση του τύπου ότι δέχονται ερωτήσεις από το δημόσιο κατήγορο, από τον εισαγγελέα δηλαδή, και από τους συνηγόρους υπεράσπισης του κατηγορούμενου, οι οποίες είναι εξευτελιστικές και ταπεινωτικές. Έχει τύχει δηλαδή να ρωτάνε θύμα βιασμού πόσες φορές έκανε σεξ με το σύντροφο, γιατί φορούσε σπιράλ, θέλουν να... Λέτε, θέλουν με αυτόν τον τρόπο να δείξουν ότι είναι χαλαρών ηθών και θέλει να κάνει σεξ με πολλούς άντρες. Επομένως, όλες αυτές οι ερωτήσεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η γυναίκα ήθελε να βιαστεί, ήθελε να πάει με τον δράστη, δεν ήταν βιασμός, αλλά κατά βάθος το προκάλεσε. Φαντάζομαι ότι γι' αυτό είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους και τα θύματα βιασμού δεν πηγαίνουν στα δικαστήρια. Ακριβώς. Είναι ένας λόγος αυτός που πολλές φορές επαναφορούν πάλι στην απόφασή τους να προχωρήσουν τις δίκες βιασμών. Και εδώ αξίζει να πούμε μια μορφή βίας που είναι πολύ νεωτερική και δεν υπήρχε λίγα χρόνια πριν και σχετίζεται με αυτό που είπε η Δήμητρα. Ακούω πολύ συχνά φοιτήτριες, νέες κοπέλες στο τέλος της εφηβείας και στην αρχή της ενήλικης ζωής
να βιάζονται μέσα από γνωριμίες, μέσα από το Facebook ή να μαγνητοσκοπούνται οι ερωτικές τους συνευρέσεις και μετά να υφίστανται εκβιασμό ότι αν το καταγγείλουν θα τις διαπομπεύσουν, θα τις βγάλουν στο ίντερνετ κλπ. Είναι, είναι μια μορφή βίας που είναι όλο και συχνότερη και είναι αποκρουστική βέβαια, γιατί πραγματικά μπορεί να εγκλωβίσει μια νέα κοπέλα. Από ό,τι διαβάζουμε στις εφημερίδες, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων έχει κάποιες υπηρεσίες υποστήριξης κακοποιημένων γυναικών. Θα ήθελα να μάθω ποιες είναι αυτές και για να ενημερώσω και τον κόσμο που μπορούν να απευθύνονται, τι δράσεις γενικώς έχει η Γενική Γραμματεία σαν θεσμός του κράτους, σαν κρατικός οργανισμός, αλλά δεν περιορίζεται εκεί η ερώτησή μου. Προφανώς υπάρχουν γυναικείες οργανώσεις, φεμινιστικές οργανώσεις, οι οποίες επίσης έχουν κάποιες δράσεις απέναντι σε αυτό το πράγμα. Άρα η ερώτησή μου είναι αφενός θεσμικά τι γίνεται από τη Γενική Γραμματεία, αλλά και αφετέρου τι γίνεται σε επίπεδο φεμινιστικών οργανώσεων από τα κάτω, θα λέγαμε έτσι, να το πούμε σχηματικά. Μα και το ότι υπάρχει Γενική Γραμματεία Ισότητας είναι επίτευγμα τρόπων δυνάτου φεμινιστικού κινήματος. Το ότι έχει υπάρξει πάγιο αίτημα και έχει θεσμοποιηθεί ένας τέτοιος φορέας που κάνει τόσο σημαντική δουλειά σε αυτόν τον τομέα. Όσον αφορά την προϋποστήριξη των κακοποιημένων γυναικών, η Γενική Γραμματεία Ισότητας κάνει πρόληψη και καμπάνιες πρόληψης για το ζήτημα αυτό. Έχει δουλέψει πάρα πολύ σε καμπάνιες πρόληψης. Υπάρχει η γραμμή 15900 που είναι δωρεάν 24ωρη γραμμή SOS για τις γυναίκες που υφίστανται βία και τους συγγενείς και τους φίλους που μπορούν να λάβουν συμβουλευτική εκεί. Είναι πολύ σημαντική αυτή η γραμμή. Έχει δεχτεί δεκάδες χιλιάδες κλήσεις. Θα βγει δελτίο τύπου τη Δευτέρα από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας που θα έχει νούμερα και στατιστικά πάνω σε αυτά. Mm-hmm. Υπάρχουν τα συμβουλευτικά κέντρα που έχουν αναπτυχθεί ένα σε κάθε πρωτεύουσα περιφέρεια στα οποία μπορούν οι γυναίκες να απευθύνονται. Mm-hmm. Υπάρχουν συμβουλευτικά κέντρα των Δήμων που τώρα είναι σε διαδικασία που φτιάχνονται μέσω χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ και ξενώνες. Και συμβουλευτικά κέντρα. Φαντάζομαι θα έχουν χτυπηθεί και από την οικονομική κρίση, ίσως ή πράγματα. Όχι, είναι πράγματα που φτιάχνονται τώρα. Και ανθίζουν. Mm-hmm. Δυστυχώς ανθίζουν, γιατί ο σκοπός μας κάποτε πρέπει να είναι να μην χρειάζονται να υπάρχουν αυτές οι υπηρεσίες. Ανθίζουν, λες, γιατί υπάρχει μια κοινωνική. Ακριβώς. Γιατί υπάρχει, είναι μάστιγα αυτό που είπατε πριν. Υπάρχουν λοιπόν υπηρεσίες. Υπάρχει το site της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, αλλά υπάρχει και το site womensource.gr. Που έχει αναγνωριστικά σημάδια κακοποίησης, δηλαδή μπορεί μια γυναίκα που αναρωτιέται αν όντως είναι θύμα βίας και αν μπορεί να απευθυνθεί στα κέντρα μας, μπορεί να μπει εκεί και να πάρει κάποιες πληροφορίες. Δημήτρα. Ναι. Το φεμινιστικό κίνημα και το γυναικείο κίνημα έχει σταθεί στο πλάι και γυναικών θυμάτων κακοποίησης, αλλά και σε ατομικές δηλαδή περιπτώσεις. Και υπάρχουν φορείς εξωθεσμικοί οι οποίοι μπορούν να παρέχουν υποστήριξη. Μέσα στο ίντερνετ μπορούμε να βρούμε πάρα πολλά. Ένα από αυτό είναι η Φεμινιστική Πρωτοβουλία για την Εξάλληψη της Βίας κατά των Γυναικών. Mm-hmm. Εκεί υπάρχει και ειδική βάση δεδομένων με όλους τους φορείς, τους υποστηρικτικούς που μια γυναίκα μπορεί να συμβουλευτεί ή να καταφύγει. Είναι πολύ σημαντικό ότι πολλές φορές και μόνο η ψυχολογική υποστήριξη του είδους ότι μπορεί να παρασταθούν γυναίκες για συμπαράσταση στο δικαστήριο παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και αυτό έχει φανεί από περιπτώσεις, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο γιατί η γυναίκα θύμα κακοποίησης, θύμα βιασμού στην αίθουσα του δικαστηρίου δίνει δηλαδή πάρα πολύ δύναμη και κουράγιο και επίσης κατά κάποιο τρόπο προκαλεί και το κοινωνικό αίσθημα, ας πούμε. Αυτό το ρόλο τον έχει παίξει το φεμινιστικό κίνημα και μάλιστα σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή δεν διστάζουν οι φεμινίστρες να ταξιδέψουν από την Αθήνα μέχρι την Ξάνθη για να κάνουν συμπαράσταση ή για να παράσχουν, ας πούμε, ό,τι μπορούν. Εκ μέρους της δημοσιογραφικής ομάδας του Left.gr, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα, νομίζω, συνέντευξη που μας παρακολουθήσατε. Και εμείς.